εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών, μετά από μια δύσκολη περίοδο που βιώσαμε όλοι μας τα δύο τελευταία χρόνια, οργανώνει την ετήσια εκδήλωση για την κοπή της Βασιλόπιτας. Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για εμάς, καθώς μας δίνεται η ευκαιρία να βρεθούμε, να χαρούμε ο ένας στη συναναστροφή του άλλου, να ανταλλάξουμε φυσικά ευχές, να κάνουμε έναν απολογισμό της μέχρι τώρα πορείας και δράσης του συνδέσμου μας και νομίζω ότι θα μπορέσουμε επίσης και να αναθερμάνουμε τις σχέσεις μας και τις αποφάσεις μας για τις περαιτέρω δράσεις που έχουμε για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ιδιαίτερη ημέρα είναι και σήμερα επίσης, διότι δεχόμαστε και μία δωρεά για το Μουσείο των Εφέδρων Αξιωματικών από τον συνάδελφο τον Έφεδρο Αξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού, τον κύριο Φιλιππίδη. Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών έχει δημιουργήσει μια θεματική συλλογή που παρουσιάζει όλη την εξέλιξη του θεσμού του Έφεδρου Αξιωματικού και θα φιλοδοξούμε πολύ σύντομα με τη συνεργασία του Δήμου Σερών, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά, και τον Δήμαρχο προσωπικά, διότι με τη δική τους σύμπραξη και βοήθεια μπορούμε και θα δημιουργήσουμε το πρώτο στην Ελλάδα θεματικό μουσείο εφέδρων αξιωματικών. Ιδιαίτερη μέρα επίσης είναι για το σύνδεσμό μας, διότι σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να τιμήσουμε το μέλος του συνδέσμου μας, τον έφεδρο αρχιπύλαρχο, τον Υπουργό Υποδομών, τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος στάθηκε, είναι μια απόφαση που έχει λάβει ο σύνδεσμός μας ήδη από το 2019, απλά τώρα δίνεται η ευκαιρία να υλοποιηθεί η βράβευση αυτή. Στάθηκε λοιπόν δίπλα στο σύνδεσμό μας σε δύσκολες στιγμές και συνέδραμε κάθε φορά που παρέστη ανάγκη και είναι και επίσης και αυτός που στέκεται δίπλα μας και στην προσπάθεια για τη δημιουργία του μουσείου. Οπότε έχουμε ένα πλούσιο επομένως πρόγραμμα να παρουσιάσουμε και είναι χαρά μας που οι έφεδροι αξιωματικοί αγκαλιάζουν τις προσπάθειες του Συμβουλίου μας, του Συνδέσμου μας και συμμετέχουν πάντοτε στις δράσεις μας και σε όλες τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε. Ένας από τους πιο ενεργούς συλλόγους, ο Σύλλογος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Σερών, σήμερα στην κοπή της Βασιλόπιτας, αναδεικνύει και αποδεικνύει για ακόμη μια φορά το πόσο ενεργός, το πόσο ουσιαστικός και το πόσο ζεστό περιβάλλον έχουν τα μέλη του, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για την επιτυχία, για τις επιτυχείς δράσεις. Με συνεχείς δράσεις, με συνεχείς παρεμβάσεις, με συνεχείς ενέργειες οι οποίες αποσκοπούν και στο κοινό καλό, έχει αναδειχθεί σαν ένας από τους πιο δραστήριους συλλόγους του νομού μας. Εμείς ως Δήμος συνεργαζόμαστε και θα συνεργαζόμαστε με το Σύλλογο Εφέδρων και σε θέματα πολιτικής προστασίας και σε θέματα δραστηριοποίησης και ενεργοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών και φυσικά και σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με έργα υποδομής. Ένα από αυτά είναι και το Μουσείο των Εφέδρων, το οποίο έχουμε εγκρίνει και από το Δημοτικό Συμβούλιο για την παραχώρηση του χώρου και όχι μόνο, αλλά και το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν και οι εργασίες με συμμετοχή και συνεισφορά του Δήμου, ούτως ώστε να έχουμε ένα μουσείο κόσμημα, όπως το φαντάζονται και οι έφεδροι, αλλά και αξίζει του αίρεως. Σε λίγο καιρό λοιπόν και οι εργασίες θα προχωρήσουν και οι σεραίοι θα έχουμε ένα ακόμη ωραίο, όμορφο μουσείο.